Καλή σας μέρα, κύριε Στεφανάκη. Καλημέρα σας. Μέχρι σήμερα απεργούν οι ταχυδιανομείς της Wolt υπό την αιγίδα, με συγχωρείτε, του συνδικάτου σας, διότι διαμαρτύρονται για την προαναγγελία μείωσης της αμοιβής τους. Θέλετε να εξηγήσετε, επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν παρακολουθήσει όλοι οι ακροατές μας, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι. Καταρχήν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε ακραίες συνθήκες, μέρα νύχτα, σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, και μάλιστα μετράνε δυστυχώς θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυξημένα, όπως και σοβαρά εργατικά ατυχήματα τα οποία έχουν καθιστήσει ανίκανους για εργασία πολλούς από αυτούς. Οι αμοιβές τους μέχρι σήμερα, με βάση τον νόμο Χατζηδάκη, για μία μερίδα από αυτούς ήταν με την παραγγελία, με το κομμάτι δηλαδή, στο κυνήγι της δουλειάς για να βγει το μεροκάματο. Έχουν μειωθεί λοιπόν το τελευταίο διάστημα οι αμοιβές τους από την εταιρεία Wolt, με διάφορους τρόπους υπολογισμού της αμοιβής, όπου καθιστούν σαν αμέσο όρο κάποιες αμοιβές οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει το εισόδημά τους, σε συνδυασμό με το ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε εργολάβους της εταιρείας, δηλαδή ονομάζονται διαχειριστές στόλου, και οι οποίοι έχουν στη δούλεψή τους εκατοντάδες τέτοιους συναδέλφους διανομής που δουλεύουν με μισθωτή σχέση εργασίας, οι περισσότεροι αδήλωτοι, μαύρη δηλαδή εργασία, χωρίς δηλαδή να παίρνουν τα απαραίτητα ένσημα, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα νόμιμα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και πολλές φορές με πληρωμή σε ποσοστό, όπως αποφασίσει ο διαχειριστής στόλου. Ναι, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι εγώ πριν πάμε στις εταιρείες αυτές που έχουν δικούς τους οδηγούς και είναι στην πραγματικότητα υπεργολάβοι. Οι οδηγοί, οι διανομές, συγγνώμη, που έχουν απευθεία σύμβαση με τη Wolt, τι προβλέπει αυτή η σύμβαση? Προβλέπει ότι αυτό το συνεργατικό μοντέλο που καθιέρωσε ο νόμος Χατζηδάκη, ότι θεωρούνται νομικά ελεύθεροι επαγγελματίες, όμως στην ουσία δουλεύουν με εξαρτημένη σχέση εργασίας, διότι η εταιρεία διαχειρίζεται την πλατφόρμα, η εταιρεία αποφασίζει τη τιμή, η εταιρεία ελέγχει την εργασία και προσανατολίζει και το ωράριο της εργασίας, με την έννοια ότι διαμορφώνει τιμές στις ώρες αιχμής, ούτως ώστε να αναγκάζει τους υποτιθέμενους ελεύθερους επαγγελματίες να δουλεύουν αυτές τις ώρες που θέλει αυτή για να βγει το μεροκάματο, και οι περισσότεροι δουλεύουν αυτή τη στιγμή, έχουν καταλήξει να δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα, από 9-10 ώρες σίγουρα την εβδομάδα. Αυτοί οι οποίοι εργάζονται στη Wolt έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν αλλού? Προφανώς έχουν το δικαίωμα, όπως και άλλοι εργαζόμενοι, στο ότι δουλεύουν και αλλού για να τα βγάλουν πέρα. Ναι, γιατί ως ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρητικά δεν δεσμεύονται από σύμβαση αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό είναι ένα φαινομενικό, να το πούμε, τη δικαίωμα, το οποίο δεν γίνεται στην πράξη, διότι για να βγει το μεροκάματο υπάρχουν δύο συγκεκριμένες πλατφόρμες οι οποίες ελέγχουν αυτή τη στιγμή την αγορά. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για έναν τέτοιον άνθρωπο, ελεύθερο επαγγελματία, εισαγωγικά λέμε εμείς, να κάνει άλλες δουλειές, γιατί δεν υπάρχουν άλλες δουλειές. Αυτές είναι οι διαμορφωμένες, να το πούμε έτσι, συνθήκες. Άρα είναι εγκλωβισμένοι, εξαρτημένοι και στην ουσία αποτελούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση. Ποια είναι η αμοιβή τους τώρα, δηλαδή πόσο έπαιρναν και πόσο παίρνουν, για να μιλάμε για μείωση? Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνεται αναπαραγγελία με 1,70 ευρώ, συν κάποιες προσαυξήσεις που παίρνουν για το χιλιόμετρο, για τη χιλιομετρική απόσταση, την αποζημίωση του οχήματος που χρησιμοποιούν, γύρω στα 36 λεπτά, και μια πολύ προειδευτική αποζημίωση για τα διαφημιστικά ρούχα που φοράνε, που σε καμία περίπτωση δεν είναι προστατευτικά για τη ζωή τους ως αναβάτες μηχανής. Ναι. Άρα αυτές είναι μεικτές αποδοχές, γιατί πρέπει να πληρωθεί εφορία, ΤΕΒΕ, ασφάλεια και ένα σωρό άλλα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορεί να δουλέψει κάποιος. Άρα στην ουσία μιλάμε για το πολύ 1 ευρώ καθαρό στη τσέπη για κάθε παραγγελία. Για να βγάλει λοιπόν κάποιος μεροκάματο πρέπει να κάνει 40-50 παραγγελίες. Οι παραγγελίες το πολύ είναι 2 στη μία ώρα, 2 με 2,5, την καλύτερη των περιπτώσεων. Άρα πρέπει να δουλέψει ένα 10 ώρο, λέτε. Βέβαια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και μάλιστα σε 2 ώρες. Άρα δεν το αίτημα. Ναι, οκ, okay, σύμφωνοι. Την επικινδυνότητα δεν τη συζητάμε. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να 10 ώρες πάνω στον δρόμο
σε δύο ώρες. Ναι, είναι πολύ κατανοητό μια αυτό. Κατάλληλα οχήματα χωρίς έλεγχο, αν είναι κατάλληλα, αν δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει η εταιρεία, αν είναι κατάλληλα τα οχήματα. Και η εταιρεία και η κυβέρνηση να το κάνει. Η κυβέρνηση γιατί να το κάνει. Γιατί δεν έχει διασφαλίσει με υπουργική απόφαση που είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει το Υπουργείο Εργασίας, ποια είναι τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, ποια είναι τα κατάλληλα οχήματα. Υπάρχει σε εκκρεμότητα υπουργική απόφαση, την οποία δεν έχουν βγάλει ακόμα. Δεν την έχουν βγάλει. Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια συνάντηση των διανομέων με τον κύριο Χατζηδάκη προκειμένου. Ναι, τότε είμαστε και. Όχι. Αυτή η συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη ήταν με διανομέ που είχε επιλέξει ο ίδιο. Με τα σωματεία δεν έχει συναντηθεί ποτέ ο κύριο Χατζηδάκη. Ποτέ όμως. Αυτό είναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι λέτε ότι εκκρεμεί μια υπουργική απόφαση. Βέβαια. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι για να το κλείσουμε, κύριε Στεφανάκη. Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων, καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Αθήνας να τους στηρίξουν και την εταιρεία την καλούμε να ικανοποιήσει τα αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα? Να επανέλθει η αμοιβή αναπαραγγελία όπως ήταν το Μάρτιο του 2022, που είναι ένα καλύτερο ικανοποιητικό ποσό σε σχέση με αυτό που είναι τώρα. Ήταν στα 2-10 ελάχιστα αμοιβή αναπαραγγελία. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολάβους διαχειριστές να περάσουν με αρούς του χρόνου συμβάσεις και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα απευθείας στην εταιρεία χωρίς να υπάρχει μεσολαβητής. Μα πώς θα γίνει αυτό, θα είναι χωρίς αορίστου του χρόνου η διανομή της εταιρείας και θα είναι με αορίστου αυτοί που είναι στους υπεργολάβους? Ναι, να προσληφθούν. Α, να είναι όλοι με αορίστου λέτε εσείς? Ναι, βέβαια. Και αυτοί που είναι μισθωτοί σε εργολάβους να περάσουν στην εταιρεία, να μην υπάρχει εργολάβου. Αυτό είναι επιλογή της εταιρείας όμως. Να αλλάξει η επιλογή της εταιρείας. Αυτό λέμε εμείς. Δεν λέμε ότι κάνει κάτι παράνομο. Οι εργολάβοι είναι παράνομοι. Δεν λέω ότι είναι παράνομο. Λέω ότι εσύ λέτε στην εταιρεία πώς θα το κάνει. Βέβαια. Προφανώς. Γιατί υπάρχουν αιτήματα. Και μιλάμε ότι αυτά τα αιτήματα είναι που ικανοποιούν τους διανομείς και όχι αυτό η επιλογή που έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Εντάξει, και η εταιρεία μπορεί να σου λέει δεν βγαίνω εγώ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γι' αυτό γίνεται η απεργία. Γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι που βγάζουν την παραγωγή. Και πρέπει να βγει η παραγωγή από αυτούς που ζουν από αυτήν. Έτσι. Okay. Και να δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας. Τα απαραίτητα. Αυτό είναι απολύτως επιτακτικό. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Πέρα από το κομμάτι της αμοιβής. Αυτό πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Θα έχει αρνηθεί όλα μέχρι τώρα. Περιμένουμε σήμερα να δεχτεί τουλάχιστον. Η εταιρεία τα έχει αρνηθεί όλα. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, θα αναζητήσουμε και εμείς μια απάντηση από την εταιρεία, κύριε Στεφανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.